Συμφωνώ. Δείχνουν έννοια τα σκουπίδια αλλά και τα εμπόδια σε ό,τι αφορά την Πελοπόννησο με φόντο τα όσα εξελίσσονται στο επίπεδο του ΣΔΙΤ. Οι έως τώρα καθυστερήσεις εντείνουν τον όλο προβληματισμό γύρω από το τι πρόκειται να γίνει με το κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων τη στιγμή που ο Δήμος Ιχαλίας προσφεύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθούν οι αποφάσεις εκείνες που οδηγούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Αναθέτει την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣΤΕ όλων των αποφάσεων που έχει πάρει η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την υπογραφή και το ΡΟΣΔΙΤ και τη σύμπραξη με, προφανώς με το ΦΟΔΣΑ και με ό,τι άλλο έχει υπογραφεί μέχρι τώρα. Επικαλείται το έγγραφο την εταιρεία ειδικού σκοπού, την μονοπρόσωπη ανώνυμη, ότι δεν είναι η εταιρεία η οποία έχει ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό για το οποίο προσωπικά εγώ τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2016 κάνω έναν αγώνα να το περάσω στη συνείδηση του κόσμου, ότι δεν υπάρχει ΣΔΙΤ όταν η μία εταιρεία είναι ανύπαρκτη ή δεν ήταν ανύπαρκτη η εταιρεία την οποία έλεγξε το ελεγκτικό συνέδριο. Και είναι και απορίας άξιων γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει αυτεπαγγέλτως μια κίνηση δικαιοσύνης. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτό καταγγέλει επί της ουσίας ο Δήμος Ιχαλίας και ζητάει την ακύρωση όλων των αποφάσεων στο ΣΤΕ. Και αυτό είναι άλλο ένα αγκάθι στο περιβόητο ΣΔΙΤ, το οποίο δεν φαίνεται να προχωράει με τίποτα. Θεωρώ ότι θα έχουμε δραματικές εξελίξεις, γιατί το θέμα δεν είναι ότι τα λέγαμε και γίνονται και άρα χαχάτο να το ευχαριστηθούμε. Ναι. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι χρονίζει η αδράνεια.